Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθήνα, τον κύριο Θανάση Πλεύρη, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος έχει ασχοληθεί με την υπόθεση της Νοβάρτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Πλεύρη. Καλημέρα σας. Να ρωτήσω κάτι, τελικά υπάρχουν δύο γραμμές στη Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει αυτοί οι οποίοι λένε ότι να τον πάμε χαλαρά, Κέμπριτζ, δεν υπάρχει κανένα θέμα, άφεση αμαρτιών, και υπάρχει άλλη γραμμή που λέει όχι, να πάμε σε εξεταστικές και ούτω καθεξής, όπως διαβάζω στον τύπο? Ακούστε τι γίνεται. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν δύο γραμμές. Ξεκάθαρα έχει πει η Νέα Δημοκρατία ότι περιμένει να έρθει κανονικά επίσημα ο φάκελος στη Βουλή, και προφανέστατα αυτό το φάκελο θα διερευνηθεί από τη Βουλή. Τώρα, αναλόγως του γλυκού που έχει και τα πρόσωπα τα οποία αφορά, θα κριθεί σε ένα επόμενο στάδιο πώς θα διερευνηθεί. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε, για να μην ακούμε θεωρητικά πράγματα. Ο τρόπος διερεύνησης όταν έρχεται ένας φάκελος από τη Βουλή, είτε είναι με τη διαδικασία εξεταστικής επιτροπής, είτε με τη διαδικασία προανακριτικής επιτροπής, είτε με έρευνα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν υπάρχει άλλος φιλοσοφικός ή φιλολογικός τρόπος ελέγχου ενός φακέλου. Προφανώς αναλόγως με το περιεχόμενο που έχει ο φάκελος και τα στοιχεία τα οποία θα εισφερθούν, θα αξιολογηθεί τι θα ακολουθηθεί. Δεν υπάρχει όμως θέση καμία μέσα στην Δημοκρατία ότι θα έρθει κάτι από τη δικαιοσύνη και θα το αφήσουμε να περάσει χωρίς να το ελέγξουμε. Υπάρχει μια θεωρία η οποία αναπτύσσεται, ότι εάν υπάρξει τέλος πάντων σε αυτή την φάση μια, πώς να το πούμε, μια τάση με ρεβανσισμού από την πλευρά της κυβέρνησης, κάποιοι βαφτίζουν και τον έλεγχο από τη δικαιοσύνη ως ρεβανσισμό. Ίσως έτσι είχαν μάθει το παρελθόν, ότι αυτό ίσως να αποτελέσει όπλο στα χέρια του κυρίου Τσίπρα, να φανεί ότι θυματοποιείται και ούτω καθεξής. Εσείς τι συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Ακούστε τι γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία και προεκλογικά και κεντρικά είχε αναφερθεί σε μια σκευωρία αναφορικά με τα πολιτικά πρόσωπα στο θέμα της Νοβάρτης. Εδώ έχουμε κάποια επιπλέον στοιχεία, που το βασικό στοιχείο, κύριε Τζένο, και το συζητούσαμε και με εσάς προεκλογικά, είναι ότι δεν στηριζόμαστε σε μια μηνυτήρια αναφορά, αν θέλετε, του κύριου Σαμαρά, του κύριου Γεωργιάδη, του κύριου Λοβέρδου ή οποιοδήποτε άλλο, του κύριου Βενιζέλου. Εδώ έχουμε μια επιστολή παρέτησης από έναν αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υπεύθυνο για τη διάφορα, όπου μέσα στην ίδια την επιστολή παρέτησης που έχει διαρρεύσει αναφέρεται σε τρομακτικά πράγματα, και προφανέστατα γι' αυτό δεν στηριζόμαστε μόνο στις διαρροές. Ερχόμενος ο φάκελος στη Βουλή, θα δούμε αυτός ο άνθρωπος τι επιπλέον έχει καταθέσει. Άρα ρεμβασισμός θα ήταν αν θεωρητικά κάποιος έλεγε πάω να ετοιμάσω μια υπόθεση που δεν υπάρχει προκειμένου να στοχοποιήσω πολιτικά πρόσωπα. Όταν όμως το εναρκτήριο δεν είναι κάποιος πολιτικός, αλλά ένας ίδιος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που παρετείται, που τοποθετήθηκε σε εκείνη τη θέση επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δεν τοποθετήθηκε επί κυβερνήσεως Νέα Δημοκρατία, είναι δυνατόν να έρθει μια Βουλή και να πει ότι όλη αυτή την καταγγελία, που είναι μια βόμβα στο ίδιο το δικαϊκό μας σύστημα, ότι αυτή τη στιγμή ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφέρονται ότι γίνονται πράξεις και παραλήψεις εντός της δικαιοσύνης με κατεύθυνση από ένα πρόσωπο το οποίο ανήκει σε κυβερνητικό σχήμα και είναι ο επωνομαζόμενος Ρασπούτιν. Αυτό όλο το πράγμα είναι δυνατόν να πούμε ότι δεν υπάρχει? Άρα, κατά την άποψή μου, πρέπει οπωσδήποτε να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση, αλλά προφανέστατα βάσει του υλικού που θα έρθει θα κριθεί και ο τρόπος που θα διερευνηθεί. Είμαι όμως τελείως αντίθετος σε οποιαδήποτε κουβέντα ότι θα έρθει ένας φάκελος και θα κάνουμε ότι δεν υπάρχει και θα τον αφήσουμε να λιμνάσει τη Βουλή. Αυτό προφανέστατα δεν θα γίνει. Ωραία, επειδή ξέρετε ο κόσμος που μας ακούει, φαντάζομαι το συναντάτε κι εσείς καθημερινά, όλο αυτό το πράγμα για την Οβάρτης, του Ρασπούτιν, τους πολιτικούς, τη σκευωρία, δεν τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ, υπό την έννοια ότι δεν έχει και άμεση επίπτωση στην τσέπη τους, και επειδή μιλάμε όλοι με κωδικές ονομασίες, με κοσμοκαλόγερους και ούτω καθεξής, αυτό είναι περισσότερο ένα θέμα το οποίο αφορά τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς, αλλά δεν έχει άμεσο αντίκτυπο. Το ερώτημα είναι κάτι που μου στέλνουν εμένα συνεχώς, ας πούμε, για παράδειγμα, οι ακροατές. Για τη ΔΕΗ, την οποία την πληρώνουν τη ΔΕΗ, καταλάβατε, και τώρα θα πρέπει να την πληρώνουν και παραπάνω από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί άφησε
αυτά τα οποία άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εκεί πάλι δεν πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Εκεί θα γίνουν διερευνήσεις για το αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες προηγούμενης διοίκησης. Προσέξτε, διερευνήσεις καταρχήν πρέπει να γίνει και σε επίπεδο δικαιοσύνης. Και λέτε για τη ΔΕΗ, να σας πω κάτι άλλο εγώ που χθες έπεσα από τα σύννεφα. Χθες που ήρθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στο διορισμό της ΕΡΤ, ακούμε ξαφνικά ότι τα έσοδα της ΕΡΤ, μάλλον όπως για την αγορά των δικαιωμάτων των ομάδων της που τα προηγούμενα έτη μιλούσαμε για ποσά περί των 40-45 εκατομμυρίων ευρώ. Παρακαλώ, πόσα? Ναι, προσέξτε. 3 εκατομμύρια ήταν για τη Super League. Ναι, ναι. 3 εκατομμύρια θα ήταν το 19. Προσέξτε, το 19 θα έδινε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 63 εκατομμύρια για τις ομάδες της Super League. Μάλιστα. Και 15 εκατομμύρια για τις ομάδες της Super League 2, δηλαδή της Β' Εθνικής. Mm. Προσέξτε τώρα όμως, ποια είναι τα εκτιμόμενα έσοδα που είχε κάνει η ΕΡΤ. Γιατί λες ότι όταν δίνω 63, τι εκτιμόμενα έσοδα μπορώ να έχω? 1,5 εκατομμύριο. Αυτά ήταν τα εκτιμόμενα έσοδα της ΕΡΤ. Το ακούτε, το καταλαβαίνετε? Δηλαδή θα έδινε 63 εκατομμύρια στο σύνολο και θα έπαιρνε 1,5. Και θα πλήρωνε ο Έλληνας καθημερινά. Θα ερχόταν στην ΕΙΔΑΠ που έρχεται στην ΕΡΤ, στη ΔΕΗ. Θα ερχόταν στη ΔΕΗ και η αύξηση και ο λογαριασμός της ΕΡΤ. Ωραία, πολύ ωραία. Το λεγόμενο τσάμπα ποδόσφαιρο να βλέπουμε. Το θυμόσαστε που λέγανε θα βλέπουμε τσάμπα ποδόσφαιρο? Δεν είναι τσάμπα. Το πληρώνουμε πιο ακριβά από την Premier League. Άμα δηλαδή έπαιρνε τα δικαιώματα της Premier League και βλέπαμε τότε να Manchester City, θα το πληρώναμε πιο φθηνά το προϊόν. Τότε να Ολυμπιακό θα δούμε αύριο. Τότε να Manchester City. Ολυμπιακό, τότε να θα το δούμε. Έτσι, έτσι. Θα το δούμε αύριο και ελπίζουμε ότι αύριο θα συνεχίσουμε στην ίδια πορεία. Πάντως, εγώ είμαι της άποψης ότι αυτά είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Και γιατί αυτά, ξέρετε, αυτά είναι που πονάνε την τσέπη του Έλληνα. Και αυτά θέλει γρήγορα να τα λύσετε, αυτά, κύριε Πλεύρη. Αυτά όλα προφανώς και πρέπει να διερευνηθούν και θα διερευνηθούν και δεσμεύσει τη διοίκηση της ΕΡΤ όπως και μια διοίκηση της ΔΕΗ. Και προφανέστατα θα σχηματιστούν φάκελοι και αν και εφόσον οι όποιες αποφάσεις συνδέονται με πολιτικά πρόσωπα θα έρθουν φάκελοι. Αν δεν συνδέονται εκείνα απλώς με διοικήσεις, τότε προφανώς θα υπάρχουν οι ευθύνες των φυσικών προσώπων. Η ιδιαιτερότητα όμως της Νοβάρτης, κύριε Τζένα, και δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Και για μένα αυτό είναι τρομακτικό. Μπορεί να μην είναι καθημερινότητα του πολίτη, αλλά εμένα με τρομάζει η ιδέα ότι μπορεί να υπήρχε παρασύστημα στη δικαιοσύνη και κάποιος να ήθελε έναν ιστό στοχοποιώντας πολιτικά πρόσωπα. Διότι αυτό είναι επίπεδο όχι οικονομίας μεν, αλλά είναι επίπεδο δημοκρατίας. Γιατί το να ζεις σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα έχεις εμπιστοσύνη ότι αν βρεθείς στη θέση του ελεγχόμενου δεν θα υπάρχει κανένας να κατευθύνει τα νήματα, αλλά θα υπάρχει αξιολογική κρίση, με συγχωρείτε. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί και μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Γιατί εγώ σέβομαι και τους εισαγγελικούς λειτουργούς που έχουν εμπλακεί και έχει ακουστεί το όνομά τους. Σέβομαι και όλα τα πρόσωπα που υπάρχουν. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μιλάω για ρεμβασμό και μιλάω για διερεύνηση. Και αν δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, ξεκάθαρα θα πρέπει να βγούμε και να πούμε ότι οτιδήποτε κινήθηκε ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορούμε όμως να το αφήσουμε αναπάντητο από τη στιγμή που υπάρχουν αναφορές από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς. Ένα θέμα το οποίο έχει σηκωθεί πάρα πολύ και με αφορμή και την προκλητικότητα την οποία έχει εκφράσει αλλά κλιμακώνει η Τουρκία και ο κύριος Ερντογάν είναι το θέμα το μεταναστευτικό, κύριε Πλεύρη. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα το αντιμετωπίσετε πάρα πολύ σύντομα και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και πάρα πολύ τους πολίτες. Με δεδομένο ότι έχουμε ένα Ερντογάν ο οποίος χρησιμοποιεί τους μετανάστες ως όπλο. Λέει, θα ανοίξω τα σύνορα και πάρτε τους. Και με δεδομένο ότι έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ οι ροές. Τι σχέδιο υπάρχει? Υπάρχει κάποιο σχέδιο? Ναι, προσέξτε τι γίνεται. Θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς και μόνο μυρολαστικά και να λέμε ότι η Τουρκία ανοίγει τα σύνορα, περιμένουμε να δούμε η Ευρώπη τι θα κάνει. Σίγουρα σε αυτό το πολυσύνθετο θέμα έχει ρόλο και η πίεση στην Τουρκία και στην Ευρώπη. Σε πρώτη φάση αυτό στην πραγματικότητα που κάνουμε είναι διαχείριση μιας έξαρσης, αλλά προφανέστατα ένας βασικός συνολικός σχεδιασμός για το μεταναστευτικό, το οποίο θα στηρίζεται σε όσοι είναι πρόσφυγες να παίρνουν γρήγορα την προσφυγική ιδιότητα και όσοι δεν είναι οι πρόσφυγες να ξέρουν ότι θα επιστρέψουν πίσω όποτε και να δοθεί αυτή η δυνατότητα, δηλαδή να μην τρέφουν αυταπάτες ότι ενώ δεν έχουν προσφυγική ιδιότητα θα μείνουν. Αυτό αποτελεί μια αποτρεπτική μεταναστευτική πολιτική, η οποία θα πρέπει να εκδηλωθεί και με αντίστοιχα μέτρα, όπως έχουμε προαναγγείλει και στο πρόγραμμά μας. Γρήγορη παροχή ασύλου, κέντρα που θα φιλοξενούνται, αλλά θα είναι τύπου που να μην κυκλοφορούν ελεύθερα παντού όσοι δεν είναι
πρόσφυγες, γιατί με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα επιβάλλουμε στις πληρωμές. Αντίστοιχα, αποσυμφόρηση των χώρων για να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες και μεθοδευμένες πιέσεις στην Τουρκία και με το σύστημα το οποίο θα παρακολουθεί τον απόπλο από την Τουρκία, ώστε να ενημερώνονται άμεσα οι τουρκικές αρχές και να μην έχουν τη δικαιολογία ότι δεν μπόρεσαν να το δουν. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν λύνεται εύκολα το πρόβλημα. Σε πρώτη φάση όμως κάνουμε μια διαχείριση κρίσης, η οποία προφανώς δεν υπάρχει. Φαντάζομαι και οι αρμόδιοι στο Υπουργείο το γνωρίζουν αυτό, ότι αυτή η διαχείριση δεν υπάρχει. Και στην πορεία θα αναπτυχθεί όλο το σχέδιο δράσης, ώστε να έχει και ένα αποτέλεσμα για να το δει και ο πολίτης. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλεύρη, για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.